Η δάτινο εμπόδιο. Η Μόσχα βύθισε 6 ferry boat για να προστατεύσει την γέφυρα της Κρυμαίας από επιθέσεις ουκρανικών USV. Νέες δορυφορικές εικόνες λοιπόν επιβεβαιώνουν ουκρανικές αναφορές που πρότειναν πως η Ρωσία βυθίζει εσκεμμένα σκάφη κατά μήκος της γέφυρας της Κρυμαίας για να σχηματίσει ένα προστατευτικό εμπόδιο έναντι μελλοντικών μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας της Ουκρανίας. Η εικόνα χαμηλής ανάλυσης, η οποία καταγράφηκε την Τρίτη από την Planet Labs, φαίνεται πως δείχνει 7 μερικώς βυθισμένα σκάφη μόλις 160 μέτρα νότια της γέφυρας. Η τοποθεσία είναι περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο που το στενό Κέρτς συναντά την Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή την πορεία που ακολουθούν τις περισσότερες φορές τα ουκρανικά μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας όταν επιτίθονται την γέφυρα. Η ρωσική υποδομή δέχθηκε πλήγμα από ουκρανικά ναυτικά drones στις 27 Ιουλίου. Η εικόνα της Planet Lab επιβεβαιώνει τις προηγούμενες αναφορές του ανεξάρτητου αναλυτή H.I. Sutton ότι η Ρωσία δημιούργησε ένα εμπόδιο από βυθισμένα σκάφη. Η γέφυρα της Κρυμαίας δέχθηκε επίθεση από μικρά ουκρανικά ναυτικά drones που μετέφεραν μέχρι και 850 κιλά εκρητικών, ανέφερε τότε το CNN. Πρόκειται για μεγαλύτερο εκρητικό φορτίο από κάθε άλλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας. Δορυφορικές εικόνες που παρήχε η Maxar Technologies τις ημέρες αυτές έδειχναν πως το βόρειο άνοιγμα της γέφυρας είχε υποστεί τη σοβαρότερη ζημιά, πράγμα που υποδεικνύει πως το ουκρανικό USV κατά πάσα πιθανότητα πέρασε κάτω από το νότιο άνοιγμα πριν ανατιναχτεί κάτω από το βόρειο. Στις 22 Αυγούστου φέτος, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας είχε αναφέρει πως η Ρωσία σκοπεύει να βυθίσει 6 πορθμία κοντά στην γέφυρα σε μια προσπάθειά της να την προστατεύσει από μελλοντικές επιθέσεις με USV. Τα πλοία βυθίζονται κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της γέφυρας, δηλαδή νοτιοανατολικά του νησιού Tuzla Island. Μεταξύ των βυθισμένων πορθμίων, οι Ρώσοι σκοπεύουν να τοποθετήσουν έναν υδάτινο φράχτη, δηλαδή έναν boom fence. Με αυτόν τον τρόπο, οι εχθροί επιθυμούν να προστατεύσουν την γέφυρα της Κρυμαίας, είχε δηλώσει τότε η Ουκρανική Υπηρεσία. Η μυστική υπηρεσία είχε προσθέσει πως η γέφυρα γίνεται συχνό στόχος των Ουκρανικών δυνάμεων, διότι υποστηρίζει σημαντικές ρωσικές γραμμές προμηθειών. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.